Για πάλι για από μένα, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το νέο έτος και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να μας μπει καλά το 2021 ναι, σωστά το μάδεψε. Ένα μεγάλο giveaway. Οπότε, σε αυτό το giveaway θα δώσω ένα Asus ROG 3 αξία 700 ευρώ. Ένα Xiaomi Mi 10 Taf αξία 400 κάτι ευρώ. Ένα Xiaomi Mi 10 Taf Lite αξία 300 και κάτι ευρώ. Και ένα Poco Mi 3 αξία 160 ευρώ. Τώρα, για το πώ θα πάρει μέρο σε αυτόν εδώ τον διαγωνισμό για να κερδίσει ένα από αυτά τα κινητά, τα βήματα θα είναι αναλυτικά κάτω στην περιγραφή. Αλλά με λίγα λόγια θα πρέπει να είσαι συνδρομητή σε αυτό το κανάλι, να ακολουθεί τη σελίδα στο Instagram και για να μαζέψει περισσότερε συμμετοχέ στο post που θα γίνει στο Instagram θα πρέπει να ταγκάρει δύο διαφορετικού σου φίλου κάθε φορά, όσε φορέ και αν θε. Και έτσι μαζεύει συμμετοχέ. Okay? Οπότε σε αυτό το giveaway θα δώσω αυτά τα τέσσερα κινητά συνολική αξία περίπου 1500 ευρώ. Τώρα βέβαια αυτό δεν είναι το μοναδικό giveaway που έκανα αυτέ τι γιορτινέ μέρε. Έκανα ξεχωριστό affiliate giveaway, έκανα ξεχωριστό Twitch giveaway. Ναι, έχω και κανάλι στο Twitch. Και τώρα αυτό είναι το γενικό για εσά για το Instagram, το Facebook και το YouTube. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε. Εντάξει. Οπότε ακολούθησε τα βήματα κάτω στην περιγραφή και ένα από αυτά τα κινητά μπορεί να γίνει δικό σου. Και φυσικά ο μεγάλο νικητή θα κερδίσει το Asus Rock 3, ο δεύτερο θα κερδίσει το 10 TAF, ο τρίτο το 10 Flight και ο τελευταίο ο καημένο θα κερδίσει το Poco Mi 3 Και γιατί λέω καημένο, γιατί το συγκεκριμένο κινητό είναι ο λόγο που χάλασα τη συνεργασία μου με την Poco. Άμα θυμάσαι, όταν έκανα την παρουσίαση του Poco X3 που μπορεί να πατήσει εδώ πάνω δεξιά να τη δει, σου είχα πει ότι μίλησε κατευθείαν μαζί μου η Poco, με εμπιστεύτηκε και πριν ακόμα κυκλοφορήσει επίσημα το κινητό και μάθουμε περισσότερα πράγματα, το είχα στα χέρια μου. Το είχα συγκεκριμένα δύο εβδομάδε πριν το launch, εντάξει, πριν την ημερομηνία που ανακοινώθηκε και κυκλοφόρησε. Το ίδιο πράγμα έγινε με αυτό εδώ το κινητό. Γιατί δεν είδε βίντεο για αυτό εδώ το κινητό, Γιατί το κινητό, όταν ήρθε στα χέρια μου τότε, ακόμα πριν και από το Black Friday, ήταν τελείω χάλια. Τώρα έχει ψηλοστρώσει με μερικά updates, έχει πέσει και η τιμή του εκεί στο κατοστάρικο απ' έξω φυσικά στην Ελλάδα να το πάρει 168, πρέπει να είσαι τρελό. Οκ, ε, okay, έχει έρθει λίγο στα ίσα του, αλλά είναι μια συσκευή που εγώ δεν θα σου πρότεινα να πα να αγοράσει, εντάξει. Ναι, οκ, okay, μπορεί να λε, είναι ένα κατοστάρικο ρεφίλε και αυτά που προσφέρει είναι μια χαρά. Παρόλα αυτά έχουν πέσει πολύ τιμέ τιμές από αξιοπρεπέστατα κινητά όπως το Note 9, το Redmi 9, το Redmi Note 9 Pro ακόμα και το Poco X3 μπορείς να το βρεις πλέον 160 ευρώ απ' έξω οπότε να πας να δώσεις για το Poco Mi 3 που έχει ακόμα αρκετά θεματάκια Εμένα δεν μου πάει το χέρι. Οκ. Okay. Ναι, giveaway θα το κερδίσετε, αλλά εδώ πέρα είναι κανάλι τεχνολογία. Οκ. Okay. καλά τα δωράκια, αλλά πρέπει να λέμε και μερικά πράγματα παραπάνω. Κάτσε μία να το δει και λίγο εμφανισιακά. Πόκο μη εδώ πέρα με την περίεργη την πλάτη. Οκ. Okay. Οπότε αυτό θα το κερδίσει ο τέταρτο. Τώρα για το 10 10 Flight που βλέπει εδώ πέρα ότι θα κερδίσει την έκδοση Atlantic Blue με τα 6 GB RAM και 64 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευση. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα λίγο πιο αναβαθμισμένο Πόκο X3. Και λέω λίγο γιατί. Ναι, μεν έχει έναν λίγο καλύτερο επεξεργαστή και υποστηρίζει 5G, αλλά από τη στιγμή που ο επεξεργαστή είναι αυτό που λέμε mid-range, δεν θα καταλάβει καμιά τεράστια διαφορά. Η διαφορά δηλαδή είναι αισθητή μόνο στα benchmarks. Και μετά υπάρχει και μια μικροδιαφορά στι κάμερε που δεν είναι άξια σχολιασμού. Οπότε είναι ένα καλύτερο α πούμε Poco X3 σε μερικά σημεία. Έχει το 5G το πλεονέκτημα για όποιον τον ενδιαφέρει αυτό. Αλλά η διαφορά στη τιμή το κάνει λίγο ασύμφορο. Και πλέον δεν τη βρίσκει και πολύ εύκολα αυτήν εδώ τη συσκευή σε μια λογική τιμή. Πάμε να το ανοίξουμε γι' αυτό να δει λίγο το χρωματάκι του. Έρχομαστε εδώ design by Xiaomi και το χρωματάκι του είναι αυτό. Sorry παιδιά, τα κινητά αυτά το κάνω και με συνέχεια, οπότε θα σα έρθουν σε εσά χωρί μουτζούρε, χωρί γατζουνιέ, χωρί τίποτα. Οπότε βλέπει εδώ πέρα ότι έχει αυτό το, το φοβερό το χρωματάκι και αυτό το ηλίθιο το camera bump από πίσω. Οπότε πάμε να δούμε την επόμενη συσκευή. Και πάμε να μιλήσουμε τώρα για τη σειρά 10 της Xiaomi που για μένα ήταν το χειρότερο πισωγύρισμα, η χειρότερη αρπαχτή που έχει κάνει η Xiaomi τα τελευταία χρόνια. Το γεγονό ότι δεν βλέπει όλα τα κινητά που έχω σε ένα ξεχωριστό βίντεο στο YouTube και απλά στα αφήνω στο παρασκήνιο έτσι για να σε τυζάρω, δεν σημαίνει ότι δεν τα έχω στην κατοχή μου ή δεν έχω άποψη. Απλά την άποψή μου για αυτά τα κινητά, από τη στιγμή που δεν αξίζουν ένα ξεχωριστό βίντεο, την λέω στο Facebook και στο κανάλι μου στο Twitch. Okay? Οπότε το συγκεκριμένο κινητό, όπω και το Asus Rock 3 που το έχω εδώ και κάτι μήνε και το ξέρετε περισσότεροι, αλλά δεν έχετε δει βίντεο αναλυτικό, τα έχω αφήσει στην άκρη γιατί ή όλο και κάτι με χαλάει, ή δεν είναι η ώρα να γίνει το βίντεο. Παλιότερα σου είχα κάνει ένα βίντεο που σου έλεγα Όποιο βιάζεται σκοντάφτη, μπορεί να πατήσει το πάνω δεξιά, και μίλαγα για το Redmi Note 9S που όταν κυκλοφόρησε είχε παρόμοια προβλήματα, μη σου πω μεγαλύτερα, με το Poco Mi 3. Τρέξαν όλοι ή φοβερό κινητό και όπω το αγόραζε είχε θέματα με το WiFi, αποσυνδεόταν, δεν δούλευε το Bluetooth και κάτι περίεργα που όντω λύθηκαν με updates, αλλά άργησε αρκετά. Οπότε όποιο έτρεξε κατευθείαν ανεμπιστευόμενο κάποια video reviews τη Ελλάδα διαφημίσει, την έφαγε κανονικότατα. Οπότε δεν θέλω να βρίσκομαι εγώ σε αυτή τη θέση ή αποφασίζω εγώ να μην κάνω βίντεο για κάποιε συσκευέ γιατί κάποιο λάκκο έχει φάγα. Και πριν αρχίσω το κράξιμο, τη βλέπει εδώ πέρα, μη 10 Lunar Silver, 6 GB με 128 GB εσωτερικού χώρο αποθήκη. Είναι η έκδοση που θα κερδίσει και από ό,τι βλέπει εδώ πέρα, κανονικά αγορασμένο με τα λεφτάκια μου από το Amazon. Το giveaway αυτό δεν είναι sponsored από κανέναν, είναι sponsored κατευθείαν από εσά που με στηρίζετε μέσα στι αγορέ σα με το affiliate link μου. <Και> λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κινητό που θα κερδίσετε. Του έχω και τη θηκούλα του την προστατευτική. Κάτσε να τη βγάλω λίγο, αν και είναι πολύ σφιχτή αυτό. Αυτό μου άρεσε. Η θήκη του τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ δυνατή. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ, βγάζουμε τη θηκούλα του, έλα, ωραία, και το χρώμα που θα κερδίσει είναι αυτό. Ε. Βλέπει εδώ πέρα μάτ λεπτομέρειε, silver χρωματάκι από πίσω κάμερα, μπαμ περίεργο κι αυτό. Με ένα σωρό φακού και λεντάκια και ιστορίε. Αυτό είναι το κινητό που θα κερδίσετε. Το μεξί είναι και ανοιχτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Γιατί σου τύρι τη σειρά τη δέκατα, φίλε, και είσαι άδικο και στην Ελλάδα το δίνανε δώρο και με σκούπα και η τιμή ήταν χαμηλή. Ναι, γιατί, γιατί θέλανε να τα ξεφορτωθούν. Γιατί θέλανε να δούνε, άμα θα τσιμπήσετε με το τυράκι τη σκούπα, που δεν ήταν και καμιά σοβαρή σκούπα, ήταν μια απλή τυπική ρομποτική σκούπα. Άμα θα πάτε να πάρετε αυτό το κινητό και θα ξεστοκάρουν. Και μάλιστα δούλεψε γιατί όλοι λέγανε Α, ρομποτική σκούπα, αλλά δεν είχαν ψάξει παραπάνω πια ρομποτική σκούπα και πόσο κάνει κανονικά. Οπότε με το τυράκι τη καλή τιμή, όντω είχε πολύ καλή τιμή, και τη ρομποτική σκούπα, αυτή εδώ η συσκευή έγινε hot. Χωρί λόγο. Γιατί? γιατί είναι αυτό που σου είπα ότι η Σάουμι έκανε τεράστιο πισωγύρισμα εδώ πέρα. Όταν τόσα χρόνια η Σάουμι έκανε την υπέρβαση και μα έδινε συσκευέ budget με AMOLED οθόνη και αποφάσισε εδώ πέρα με την πρόφαση των 120 Hz να μας βάλει LCD, ξενέρα. Και μετά από αυτό, για εμένα, η Xiaomi έπεσε πάρα πολύ στα μάτια μου. Δεν είναι απαραίτητα μια άσχημη συσκευή, αλλά όταν άρχισε να μα δίνει AMOLED οθόνε πολύ καλή ποιότητα κιόλα σε φθηνέ συσκευέ και πα εδώ πέρα στα πιο premium κινητά σου και μα βάζει μια LCD με την πρόφαση του gaming 120Hz, έρε φίλε είσαι κι αυτή μου. Είσαι για φτύσιμο και πραγματικά ήθελα να πατώσει τελείω η σειρά η 10. Μπά και μπορέσουμε να ξαναδούμε συσκευέ όπω το Mi 10 σε μια πολύ ανταγωνιστική τιμή με πάρα πολύ καλά specs, τρομερέ κάμερε και AMOLED οθόνη. Οπότε στο Mi 11 φαίνεται ότι στρώσανε αυτά τα πράγματα, αλλά ανεβαίνει η τιμή. Οπότε ένα ok κινητό με καλό επεξεργαστή, αλλά όταν η Poco με το F2 Pro σου έδινε την AMOLED έστω και με χαμηλά Hertz, και εσύ πα και μου βάζεις LCD σε πιανότερη τιμή, ρε σε πιάνει μια ιδέα. Οπότε το βάζω εδώ στην άκρη. Και το τελευταίο κινητό και αυτό που πιστεύω ότι θέλετε να κερδίσετε οι περισσότεροι είναι αυτό. ROG 3 από την Asus. Το καλύτερο ίσως gaming κινητό που κυκλοφορεί. Snapdragon 865 Plus, 12 GB RAM, 128 GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης που είναι γρήγορος και 144 Hz οθόνης τι παραπάνω να ζητήσει. Tencent Games εδώ πέρα, Asus, Republic of Gaming, όλα ωραία και καλά. Και του έχω περάσει τα update και όλα. Κοίτα την κούλα από πίσω, Extreme, με τα λεντάκια τη και όλα. Χάπτη κουμπάκια, δηλαδή θα μπορεί να πει τα παιχνίδια σου και εδώ πέρα υπάρχουν κάποια κουμπιά που είναι αφή και μπορεί να έχει τα triggers εδώ πέρα. Δαχτυλικό αποτύπωμα, OK, NFC, τα πάντα. Εντάξει. Και αυτή εδώ πέρα είναι η κινητάρα. Μπαταρία τεράστια, αλλά που το έχουμε ξαναδεί αυτό, δεν σημαίνει τίποτα από μόνη τη μπαταρία. Γενικά, εγώ με την αυτονομία του δεν ήμουν τόσο χαρούμενο. Να σου πω με ποιο ήμουν χαρούμενο. Με την οθονάρα του, με τι επιδόσει του φυσικά στα παιχνίδια και με τον ήχο του ο ήχος του είναι ό,τι καλύτερο έχω ακούσει σε κινητό. Και η κάμερά του με μια g δεν είναι άσχημη, μια χαρά και το λειτουργικό παραδόξος ελαφρύ. Βέβαια καγκουρογκέιμινγκ εδώ πέρα με ιστορίες, αλλά δεν πιστεύω να έχει κάποιο πρόβλημα, το κινητό είναι φοβερό. Οπότε τέσσερις τυχεροί από εσά θα κερδίσουν αυτά εδώ τα κινητά σε ένα giveaway που θα λήξει να πούμε σε 20 μέρες από σήμερα, οκ. Okay? Και αφού βγάλαμε και αυτά από τη μέση, το πρώτο βίντεο της χρονιάς του Unboxing Specialist δεν θα μπορούσε να κλείσει χωρίς ένα μικρό unboxing. Και τώρα για εσένα που παρακολουθεί το κανάλι χρόνια και ξέρει ότι έχω φέρει υποβρύχια, κότερα, ελικόπτερα, για άλλου με γούστα ακριβά πατίνια χιλίων ευρώ και ειδικά η δίκτυα τεχνολογία από πολύ ακριβά μέχρι πολύ φτηνέ τρολιέ, σίγουρα θα φαντάζεσαι ότι τώρα την πρωτοχρονιά ο Σωτήρη με δώρα και στην οικογένεια πήγε και πήρε 500.000 πράγματα. Τι φοβερή τεχνολογία. Θα σε ξενερώσω γιατί τα δώρα μου ήταν πιο πρακτικά, φίλ. Ε, εντάξει, άμα έχω κάτι περίεργο εδώ πέρα μπορώ να του τα δίνω όλη τη χρονιά. Αλλά τώρα για τι γιορτέ επέλεξα πιο συμβολικά δώρα. Και για τον Μπάμπι, α πούμε, που είναι των εργαλείων, πήγα και του πήρα κάτι σετάκι ηλεκτροκόλληση μην λίφ, κάτι κατσαβιτά και κάτι τέτοια που μπορείς να πατήσει εδώ πάνω να δει τα εργαλεία που κάναμε το βίντεο με τον Μαστρο ε, για τη μάνα μου, α πούμε, τη πήρα μια Dreamy V9 που θα την κάνω unboxing τώρα. Για το σπίτι το δικό μα και για την πεθερά, πήρα δύο μίξερ. Ναι, τρολιέ. Πήρα κάτι γαμάτα θερμό με κάτι ταρανδάκια που σα είχα αποστάρει πάρα πολλέ φορέ και στην εφαρμογή και στο κουμπονο spam. Που τα είχα βάλει στο μάτι και ήταν όντω όμορφα. Εκτό από το χρυσό. Το χρυσό δεν φέρονται καλά οι λεπτομέρειε. Σα τα φέρω τώρα να τα δούμε. Πήρα πολλά Mi Band 5 που τα βρήκαμε τώρα στα 18 ευρώ. Οπότε έβγαλα πολλέ υποχρεώσει. Έξυπνε λάμπε. Λαφωνιέρε RGB με ηχείο. Ναι, από τα καλύτερα. Θα τα έχω όλα στην περιγραφή βασικά να τα και αυτά. Και φυσικά τι κούπε τη φίου που τι είχα φέρει και παλιότερα από του κούνταγε και δεν πέφτανε πάνω από το τραπέζι. Γενικά αυτό. Έξυπνα δωράκια οικονομικά δωράκια για να είναι οι περισσότεροι ικανοποιημένοι. Οπότε, πάω να φέρω μία γρήγορα τι κούπε να τι δει και εσύ, να ανοίξουμε την τρίμη βένια, να ανοίξουμε και τα μην να φεύγουν από τη μέση. Και φυσικά για καλύτερο και στο τέλο, έχω κρατήσει το απαραίτητο αξισουάρ κάθε YouTuber που σέβεται τον εαυτό του. Οπότε τα λέμε σε λίγο. Έλα, μπακ και πάρτο. Λοιπόν, αυτό είναι με το χρυσό που είναι και χρυσό το ελάφι και δεν φαίνεται καλά η λεπτομέρεια. Μετά έχω αυτό το μαύρο με το χρυσό. <laughs> Μετά έχω το κόκκινο. Μετά έχω το ροζ. Κάτσε να τα δει λίγο καλύτερα. Πάρε εδώ. Ε, Βέβαια, εδώ πέρα που γράφει Γιούλ Σουφέγγ, business cap, εντάξει, μου πάει λίγο τα νεύρα, αλλά δεν πειράζει. Αλλά η τσαχπινιά με αυτά εδώ τα θερμό δεν είναι απλά ότι είναι όμορφα, ότι έχει αυτό εδώ το σχέδιο, ξέρω εγώ με το ελάφι γύρω-γύρω και είναι ωραίο. Αλλά αυτό, παπ, ότι πατά πάνω και βλέπει και τη θερμοκρασία του υγρού που έχει μέσα, εντάξει. Πά να το δει λίγο εδώ πέρα, κανονικά φλάτζε, τσακ. Και έχει και αυτή εδώ την παπαριά, άμα θέλουμε να κάνουμε infusion και πάρτο. Μέσα γράφει και σου 304 που δεν είναι food grade μια χαρά. Και αυτά ήταν από τα καλύτερα δωράκια και από αυτά που ενθουσιάστηκαν περισσότερο στι γιορτέ. Ε, από ό,τι βλέπει εδώ πέρα, λείπει το μπλε, το είχα φέρει και αυτό και δύο φορέ κιόλα, θα τα κάναμε δωρά και εδώ πέρα σε κάτι θύε τη γυναίκα. Οπότε τα βάζω στην άκρη. Το επόμενο πράγμα που θα ανοίξω είναι αυτό εδώ. Γενικά στο κανάλι ξέρει ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στι σκούπε, στι ρομποτικέ, στι χειρό και έχω κάνει και αρκετά βιντεάκια για αυτέ. Μία από τι καλύτερε value for money επιλογέ, δηλαδή που έχουν την καλύτερη σχέση απόδοση και τιμή, είναι αυτή εδώ. Η Dreamy V9. Πάμε να δούμε και τη γράφη συσκευασία. 60 λεπτά super long run time, δηλαδή ότι μπορεί να λειτουργεί μέχρι και 60 λεπτά στη πιο χαμηλή σκάλα σε ιδανικέ συνθήκε, δηλαδή όχι κανένα χαλί που έχει μεγαλύτερη αντίσταση. Σε Πάτωμα και συναγκαίε συνθήκε. εντάξει αυτά είναι σάλια. Να υπολογίστε πιο χαμηλή ταχύτητα κανένα 45 λεπτό, 50 λεπτό. Μετά 20 καπεά ή 20.000 πασκάλ, super αναρρόφηση. Και ότι ξεκινάει σε 0,3 second, ultra fast start. Τώρα αυτό δεν μα ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Μα νοιάζει να ρουφάει και όχι να κάνει 0,100, ξέρω εγώ, στα 10 λεπτά. Αλλά οκ. Τώρα την τελευταία φορά που έπεσε σε καλή τιμή αυτή η σκούπα ήταν γύρω στα 120 ευρώ. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνει, έγινε ένα μικρό πανικό. Και ο τελευταίο που δεν είχε πάρει μια σκούπα χειρό με μπαταρία, πήρε με αυτή εδώ τη φοβερή προσφορά, γιατί δεν είναι απλά η Τιμή. Είναι και ένα πολύ καλό προϊόν και έχει εξαντληθεί για την ώρα. Οπότε περιμένω restock. Εντάξει, αλλιώς ιδανικά θα σου είχα και κουπονάκι εγώ κάτω για να μπορέσει να τη χτυπήσει και εσύ σε αυτή τη τιμή. Και βλέπουμε εδώ πέρα και όλα τα ανταλλακτικά που έχει μαζί. Ναι. Ε. Ξεκινάμε εδώ, πρόσεξε, δεν είναι απλά σκούπα με ένα που προφάει. Έχει και το ρολό που παίρνει δύναμη από το μοτέρ, θα το βάλω τώρα για λίγο και αρχίζει εδώ πέρα και καθαρίζει το πάτωμά σου. Οκ. Okay. Για να είναι όλα νοικοκυρεμένα και τακτοποιημένα σε μια γωνίτσα, έχει αυτήν εδώ τη βάση τείχου, πα και τη βιδώνει και έρχεται και εφαρμόζει εδώ πάνω η σκούπα και τη φορτίζει, αλλά και βάζει και τα ανταλλακτικά τη. Πάρα πολύ χρήσιμο. Έχει φυσικά ακροφύσια για καλοριφέρ γωνίε και ιστορίε. Έχει μια ξεχωριστή κεφαλή για αυτοκίνητο, για καναπέδε και για το κρεβάτι και τα κάρια. Οπότε βλέπει και αυτήν εδώ τη βούρτσα που το ψιλοκοπανάει όλα και το Ρουφάι. Φυσικά έχει και αυτήν εδώ τη μακριά τη Σολίνα για να κομπανά στου κλέφτε αλλά και για να μαζεύει καλύτερα τη βρώμα από ψηλά. Και εδώ πέρα είναι η κεντρική του μονάδα. Πάρ το εδώ. Παπ. Ομορφό. Dreamy V9 με σκανδάλι, με τα πάντα. Dreamy από την πάνω μεριά. Από εδώ πέρα έχει το κουμπί που ανοίγει για να καθαρίσει ο κάτω από κάτω. Η κλονική τεχνολογία. Βλέπει ότι υπάρχουν από κάτω τα νόζουλου που σου κάνουν το στρόβιλο. Και από την πίσω μεριά οι επιλογέ. 1, 2, max. Στο 1 θα σου βγάλει γύρω στα 55 λεπτά. Στο 2 θα σου βγάλει γύρω στα 45. Και στο max να υπολογίζει κανένα ταρτάκι. Μια χαρά! Και επειδή το άνοιξα και σαν ούκανο, παραλίγο να ξεχάσω αυτήν εδώ πέρα τη βούρτσα. Οκ! Okay? Και πάρε μια να δει και πώ γυρνάει το ρολό. Ακαϊκά! Μαλάκα. Και φυσικά Ευρωπαϊκό Φορτιστή. Λοιπόν, οπότε αυτή η Dreamy V9 θα πάει δωράκι κατευθείαν στη μανούλα μου. Οπότε την πακετάρω και πάμε να ανοίξουμε και τα τελευταία πράγματα. Οπότε, το επόμενο θέμα είναι <σφυ 1954> αυτό. Όπω τα σπασα όλα, μαλάκα. Λοιπόν, και το επόμενο θέμα είναι αυτό. Τι βλέπει, BWCB1, δηλαδή Countertop Blender. Αυτή είναι η πρώτη έκδοση και βλέπει αριστερά τη δεύτερη που η ετικέτα είναι από την άλλη μεριά. Τι διαφορά αρισωτήρια έχουν αυτά εδώ τα Blender και γιατί να πάρω το 1 και να μην πάρω το 2 ή γιατί να πάρω το 2 και να μην πάρω το 1. Γενικά το 1 το Blender είναι τέρμαπλό. Τέρμαπλό τώρα με αυτέ τι λειτουργίε και με αυτή τη τιμή δεν το λε. Αλλά τέλο πάντων, το 1 και καλά είναι ένα παραδοσιακό Blender με διάφορε ρυθμίσει, με πάγο και ιστορίε. Ενώ το άλλο έχει και μια τσαχμινιά που λειτουργεί με κενό αέρο και δεν γίνεται εύκολα διαχωρισμό, ξέρω εγώ, των ινών, ότι είναι πιο θρεπτικό και ιστορίε. Επειδή δεν παίρνει αέρα, δεν γίνεται οξύδωση και δεν χάνει βιταμίνε και κάτι άλλα πραγματάκια που έλεγε. Επειδή αυτά τα προϊόντα προποθέτουν και μια δοκιμή, αυτή τη στιγμή το μόνο που θα κάνουμε είναι να κάνουμε ένα μικρό unboxing να τα δούμε και λίγο εμφανισιακά και η δοκιμή θα γίνει σε ένα ξεχωριστό βίντεο που θα δοκιμάζω συνταγέ που θέλετε. Μπορεί να μου πει ο άλλο και όλο να κάνω μια καυτερή σάλτσα, ο άλλο μπορεί να μου πει να πετάξω μέσα μια καρίδα ολόκληρη να δω τι θα γίνει, ο άλλο να φτιάξω σορμπέ και πάει λέγοντα. Ω πάρε, πώ αυτό το πράγμα. το βγαίνει. Τι, έχει παιχτεί εδώ, εδώ. Ωπα ρε. Έτσι είναι η συσκευασία. Αυτό το πράγμα. Οκ, okay, οπότε λογική. Μαλακιά έκανα. Κάτι που μα ενδιαφέρει είναι η ευρωπαϊκή πρίζα, αλλά δεν βλέπω να έχει γύρωση. Οπότε το βάζω στην άκρη. Μετά το δοχείο του Blender που. Είναι πλαστικό, αλλά είναι BPA free, οπότε είναι safe για τρόφιμα και τέτοια. Maximum capacity 2 λίτρα γράφει εδώ πέρα και από την άλλη μεριά 8 κούπε ή 64 σουγγέ, οπότε μα έχει και διάφορα και βλέπει μέσα και τη λεπίδα του. Οκ, okay? είναι αυτού του στυλ που έχει τη λεπίδα που είναι ελαφρώ προ τα κάτω, ναι, για να πιάσει όλα τα τρόφιμα εδώ μέσα. Οπότε, καλέ εντυπώσει οι πρώτε. Έχουμε μετά αυτό το πολύ ωραίο το πράγμα που σπρώχνουμε μέσα τα φρούτα για να κάνουμε το... την καλύτερη μίξη. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Το μαύρο. Και εδώ πέρα είναι το καπάκι του που έχει μια σιλικονένια φλάτσα και έρχεται και προσαρμόζει από πάνω. Και έχει και αυτό εδώ που είναι και πάλι λαστιχένιο. για να βάζουμε πράγματα μέσα και να τα σπρώχνουμε με το μαύρο το ματσούκι. Οπότε, έρχομαι το εφαρμόζω, βάζω και αυτό από πάνω το ακουμπάω εδώ. Λαστιχένιο του Μαξί, πρόσεξε. Το Μαξί κάτι που μου άρεσε είναι ότι έχει και λαστιχένια ποδαράκια για να μην πηγαίνει αριστερά-δεξιά. Αλλά και αυτό είναι λαστιχένιο εδώ πέρα για να απορροφά του κραδασμού. Καλή φάση. Και πάμε να κάνουμε και ένα δοκιμαστικό. On off. Οκ, okay, το κλείνω, το ανοίγω. Έχει παλμό. Ένα, παλμό 2, Δηλαδή που το πατάω μια στιγμή να κάνετε ένα, βουυυ, ένα γρήγορο. Άμα δεν θέλω, ξέρω εγώ, να βάλω κάποιο πρόγραμμα. Οπότε. Σε χαμηλή ταχύτητα και μετά έχω το παλμό 2 που είναι σε πιο γρήγορη. Πόσο το πατάω γίνεται. Και μετά εδώ πέρα έχουμε τα προγράμματα. Κλίν για να βάλει νερό και σαπού να καθαρίσει μόνο του. Σουπ τη σούπα. Έχουμε εδώ πέρα τα φιστίκια. Και αλλάζει και η ώρα που τη βλέπει. Δηλαδή για τη σούπα, άμα βάλει κάτι ζεστό μέσα με πατάτε και καρότα και ιστορίε, θέλει 3 λεπτά. Για νατ, για να φτιάξει δικό σου φυσικό βούτυρο, θέλει 1,5 λεπτό. σορμπέ, ε, να βάλει πάγο δηλαδή και φρούτα, να βάλει έναν ανανά, α πούμε, θέλει 30 δευτερόλεπτα. Για σμούτι 35. Για το πάγο να το θρηματίσει θέλει 15 δευτερόλεπτα, γιατί μετά όσο γυρνάνε θα ζεσταίνονται οι λεπίδε λογικά και θα τον λιώνει. Και μετά εδώ έχουμε τα χειροκίνητα με τι ταχύτητε όπω θέλουμε εμείς. Δηλαδή, άμα θέλουμε το 10, πατάμε το start. Και εδώ πέρα το χαμηλώνουμε. Λοιπόν, τώρα εδώ απλά θα σου λέω πώ δουλεύει. Α, έχει και γενικό διακόπτη εδώ πέρα. Κόκκινο κιόλα, να σου χαλάει όλη την αισθητική. Γενικό διακόπτη για να μην πηγαίνει το μωρό και πηγαίνει και παίζει από πάνω, εντάξει. Οκ, okay. α, κάτι που θέλω να δω είναι αυτό. Ότι, οκ, okay, το ανοίγω εγώ πε. Ότι το ανοίγω εδώ πέρα, βάζω ένα πρόγραμμα να το βάλω στο 2. Θέλω να δω αυτό. Θα ήθελα να έχει μια προστασία να όταν το σηκώνω να σταματάει. Οπότε πάρα πολύ καλό τεστ αυτό που έκανα να το έχει στο μυαλό σου. Δηλαδή, οκ, okay, για να δω δουλεύει τώρα. Και κάτσε να δουλεύει τώρα. Ωραία, δουλεύει κομπλέ, δεν διαλύσαμε τελείω το γρανάζι, αλλά να το ξέρει ότι πρέπει να το σταματάς για να το βγάλει. Και πάμε να δούμε και το μεγάλο του μπανιάρικο. Και ωραία, φίλε, και τώρα ήρθε η ώρα τη κρίση. Λοιπόν, αυτό θα το βάλω εγώ στο δικό μου σπίτι. Αυτό που το διάλυσα λίγο το γρανάζι θα το δώσω στην πεθερά. Δεν περίμενα τόσο μεγαλύτερο. Ωραία, φίλε, θα φάω κράξιμο τη γυναίκα. Θα μου λέει που θα το βάλουμε στο πάγκο. Λοιπόν, oh, τι είναι αυτό, ρε? Αυτό είναι 500 κιλά. Ε... Να σου πω την αλήθεια, πάλι μαύρο ματσούκι εδώ πέρα. Καλά θα περνά. Τι είναι αυτό, ρε. Τι <laughs> είναι. <laughs> Ω, θα. Ω, θα φάω κράξι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού να το βάλω μαζί στο πάγκο, να βάλω το φτωκόλο βάλω το πήγαινε πάρτο. Δεν να το πίσω, δεν με νοιάζει. Ωρε, φίλε, τι είναι αυτό. Ε, η διαφορά μεταξύ του. Πρόσεξε τώρα. Αυτό <laughs> και αυτό. Λοιπόν, η διαφορά μεταξύ του. Ρε φίλε, αυτό μου θυμίζει το, το, βίντεο με το τέτοιο, με το 3D printing που σου έκανα. Που μπορείς να πατήσει εδώ πάνω δεξιά. Ήταν σαν να βλέπω τον in-cubic μόνο και τον μόνο εσύ. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη διαφορά στη συσκευασία. Ένα πλαστικό καπάκι που μπαίνει από πάνω. Οκ. Okay. Μια έξτρα τάπα που μπαίνει από πάνω. Και μετά εδώ πέρα πάλι λεπίδε. Που φαίνεται ότι ο κάδο σου είναι ο ίδιο. Πάλι με BPA υλικό, πάλι 2 λίτρα χωρητικότητα. Ωραία, ρε, είμαι τέρμα άχρηστο. Έχει ξεχωριστό καπάκι εδώ πέρα για το κενό αέρο. Οπότε βγάζω αυτό εδώ πέρα που είναι απλά για μίξη. Αφήνω μέσα αυτό. Βάζω το ειδικό καπάκι. Που αφαιρεί τον αέρα. Και τώρα θέλω να δω, άμα θα κάνει διαφορά στι φυσαλίδε που έχω βάλει μέσα, αυτό με το κενό αέρα. Άμα θα αρχίσουν να φουσκώνουν. Λοιπόν, vacuum. Και τώρα αφαιρεί τον αέρα λογικά από μέσα. έκτος να μα τρολάρει. Στον Bubble Rap, εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά να σου πω την αλήθεια. Το έχω βάλει στην επιλογή Vacuum Only και του έχω πατήσει το Start. Και τώρα τέλειωσε. Αυτό ήταν. Δηλαδή τώρα, άμα το πατήσω πάλι Start, επειδή έχει ήδη την πίεση μέσα, δεν θα γίνει τίποτα. Ωραία. Και εγώ τώρα το έχω κάνει αυτό. Απελευθερώνω το πάνω κομμάτι. Και εδώ μέσα πρέπει να υπάρχει κενό αέρο, έτσι. Δηλαδή αυτό ήταν που έκανα ουσιαστικά, ότι δεν επιτρέπω στο οξυγόνο να μπαίνει εδώ μέσα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα διακόπτη που λέγεται lock, και τώρα λογικά άμα το πατήσω, ακούσουμε ένα ψ που θα μπαίνει ο αέρα μέσα. Όντω δουλεύει. <σκυρίζει> Λέω φίλε, έχει πλάκα. Παίρνει λίγη ώρα, κάνει και φασάρια, μη λέμε ό,τι θέλουμε, και μόλι αφαιρέσει λογικά όλο τον αέρα, θα αρχίσει να γυρνάει η λεπίδα. Αλλιώ άμα ξεκινάγε. Oh, na... 没有、嗯 <noise> Εμένα με ψήσε. Και ναι, ξέρω ότι γουστάρε τη μεγαλύτερη ηλικία και τέτοιε λύσει να δούμε εναλλακτικέ. Αλλά ξέρω ότι έρχεσαι εδώ πέρα και περισσότεροι για τι τρολιέ. Οπότε έφερα το καλύτερο και μοναδικό gadget που πρέπει να έχει κάθε YouTuber ή Twitch streamer που σέβεται τον εαυτό του. Αυτέ εδώ οι παπαριέ που βάζει τα γραμματάκια από πίσω και γράφει Καλώ ήρθε στο stream. Sub του unboxing specialist, giveaway και τέτοια. <laughs> λοιπόν, οπότε πάμε να το δούμε αυτό το lightbox. Αυτό βέβαια που με τράβηξε σε αυτό το lightbox δεν είναι η καταπληκτική φωτεινότητα που έχει εδώ πέρα. Αλλά το γεγονό ότι πέρα από τι πολλέ σειρέ γράμματα, γιατί μπορεί σε ένα όνομα ξέρω εγώ να χρειαστεί το ίδιο γράμμα δύο και τρει φορέ, μου έχει και μότζι. Άρα εδώ μου έχει και αυτέ τι παπαριέ. Έχει Χριστουγεννιάτικα, έχει διάφορα. Οπότε μισό. ό,τι βλέπει, έχει από τρει φορέ τα φωνήεντα, έχει δύο φορέ τα σύμφωνα και τα νούμερα και από κάτω τα έχει από δύο φορέ το καθένα. Έχει αστερά και έχει καρδούλε. Οπότε περίμενε. Και αφού τέλειωσα και με αυτήν εδώ την τρολιά, να σου πω και αυτό. Ναι, δεν περίμενε την πρωτοχρονιά να σου κάνω πέρα από το giveaway και ένα unboxing blenders και σκούπε, εντάξει. Το θέμα είναι αυτό, ρε φίλε, ότι έχω πάρα πολλά προϊόντα όπω αυτό ή α πούμε αυτό που το έχετε δει στο Instagram οι περισσότεροι, τι μπορεί να κάνει. Που πρόσεξε, ρε φίλε, αυτό εδώ ο φακό τη Astrolux έχει μέχρι και δικό του ανεμιστήρα για να φυσάει εδώ η ψύχτρα και να ψύχεται πιο γρήγορα. Το διανοείσαι. Πάρε εδώ ένα φακό. Πάρε, δεν μπορώ να το κουμαντάρω, ρε φίλε. Είναι 500, 500 μέτρα θηρίο. Και τώρα τι να κάνω, άμα το πατήσω εδώ πέρα, μπορώ να κάψω και. Oh. Ναι, και ο συγκεκριμένο φακό είναι για αποστάσει μέχρι και 3 χιλιόμετρων, εντάξει. Είναι τη Άστρο, Λουξ, MF05. Ε, έχω και άλλου δυνατού, όπω έχω αυτόν εδώ πέρα, α πούμε, τον Emalen, τον MS12, ο προηγούμενο δυνατότερο φακό μου. Οκ, okay, αυτό από ό,τι βλέπει έχει φάει πολύ abuse και από εδώ και από εδώ, σε search rescue καταστάσει. Ε, και αυτό τρομακτικά δυνατό, αλλά είναι διαφορετική φάση. Δηλαδή αυτό είναι πιο σπιλ, ε, απλώνει πιο πολύ τη δέσμη, ενώ αυτό είναι πιο εστιασμένο. Εντάξει, διαφορετικέ τεχνολογίε φακών, αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ότι κανένα λογικό άνθρωπο δεν θα πάει σε τόσα πολλά lumens Οπότε ναι, έχω πολλά πράγματα να σα δείξω. Έχω πάρα πολλά δέματα που έρχονται μέρα με τη μέρα, αλλά μερικά προϊόντα προποθέτουν και μια δοκιμή. Οπότε για να μην σου κάνω απλά ένα βίντεο ανακοίνωση giveaway, εντάξει, που δεν θα είχε κανένα απολύτω νόημα, μίλησα λίγο για τα κινητά, έκανα και unboxing αυτά τα πράγματα να φεύγουν από τη μέση και τα υπόλοιπα βίντεο cooking ή μη, θα έρθουν τις επόμενες μέρες οπότε anyway αυτά από εμένα καλή χρονιά και πάλι και καλή επιτυχία τα λέμε